Τι έφταξε σήμερα και ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Εμείς σήμερα προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά, από την κατοχή, από όλα. Ο αντίπαλος ήρθε εδώ πέρα για να αμυνθεί, το έκανε αρκετά καλά. Εμείς κάναμε κάποια λάθη στην τελική πάσα, ήμασταν καλοί μέχρι την τελική πάσα, όπου εκεί δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε και κάναμε κάποιες μικροευκαιρίες. Ο αντίπαλος έκανε μια ευκαιρία, την έκανε γκολ. Αυτοί είναι οι κανονισμοί, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αυτό το παιχνίδι και να πάρουμε το μάθημα έτσι ώστε να βελτιωθούμε και να παίζουμε καλύτερα στη συνέχεια. Η βελτίωση πρέπει να είναι σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή οι κακές τελικές πάσεις είναι κακή απόδοση των παικτών, ή πρέπει να αλλάξει κάποιος ο τρόπος παιχνιδιού συνολικά. Μιλώντας για τον εαυτό μου, έκανα και εγώ κάποια λάθη στην τελική πάσα. Προσπάθησα να περάσω κάποιες πάσεις, δεν μου βγήκαν απόλυτα. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που αγωνίζεται ο αντίπαλος. Καραμπάκ, όπως είπα και πριν, ήταν μια ομάδα η οποία περίμενε πίσω και μας οδηγούσε στο λάθος, ας το πούμε έτσι, περιμένοντας να βγει μπροστά στη συνέχεια και να παίξει στην αντεπίθεση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνηθίσουμε και να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που οι περισσότερες ομάδες αγωνίζονται με αυτό το στυλ, περιμένοντας πίσω για να παίξουν στην κόντρα.